Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να θρηνήσουμε, έτσι να δώσουμε τιμή σε κάποια προϊόντα τα οποία μου έχουν τελειώσει. Θέλω να μιλήσω για αυτά, θέλω να σας πω τις εντυπώσεις μου, ολοκληρωμένες εντυπώσεις και φυσικά ποια από αυτά θα ξαναγόραζα, θα ξαναγοράσω τέλος πάντων και ποια από αυτά μετά νιώσω εξ αρχής, τέλος πάντων, που μπήκα στη διαδικασία να τα τελειώσω, να τα δοκιμάσω και γενικά δεν μου έκαναν τίποτα. Θέλω να σας πω ότι είναι διάφορα πράγματα, δεν είναι μόνο καλλυντικά και θα ξεκινήσω από τα διάφορα και θα καταλήξω στα καλλυντικά. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε από κάτω στο κουτί περιγραφής ό,τι link βρω, γιατί δεν ξέρω άμα κάποιο από αυτά έχει σταματήσει την κυκλοφορία του. Και τώρα που το σκέφτομαι, είναι η πρώτη φορά που κάνω empties σε αυτό το κανάλι. Θα ξεκινήσω από μία μάσκα, είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο δεν έχω τελειώσει. Τώρα, γιατί το βάζω στα empties, δεν χρειάζεται να συνεχίσω την εφαρμογή του, τη χρήση του, για να καταλάβω ότι δεν μου κάνει. Και αναφέρομαι σε μία μάσκα μαλλιών. Την έβλεπα πάρα πολύ καιρό στις διαφημίσεις και ήμουνα σε φάση, ok, είναι 3-1, θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω και όταν μπήκε σε έκπτωση στο σούπερ μάρκετ, λέω θα την πάρω να τη δοκιμάσω. Πρόκειται για την Γκρανιέ Φρουκτής Smoothie Macadamia Hair Food. Καταρχάς, μπράβο, γιατί είναι μια τεράστια συσκευασία, ήταν και 50% έκπτωση και λέω δεν χάνω τίποτα να τη δοκιμάσω. Η συγκεκριμένη λοιπόν μάσκα ισχυρίζεται ότι είναι 3-1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν conditioner και σαν μάσκα και χωρίς ξεύγαλμα. Άμα θες απλά να την εφαρμόσεις, να έχεις ενυδατωμένα μαλλιά, δεν χρειάζεται τέλος πάντων ξεύγαλμα. Και έχει πάρα πολύ ωραία vegan συστατικά μέσα, κάτι το οποίο είναι από μόνο του πάρα πολύ θετικό. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτές είναι οι δικές μου προσωπικές ανάγκες των μαλλιών μου, επειδή κάνω και ντεκαπάς και γενικά κάθε μήνα ταλαιπωρώ τα μαλλιά μου. Δεν ξέρω άμα δεν μου κάτσα ή συγκεκριμένη. Πάντως, σε μένα προσωπικά δεν μου έκανε τίποτα. Την έχω φτάσει περίπου στα μισά. Θα τη δώσω στη μητέρα μου, ίσως τη βολέψει. Παρ' όλα αυτά, όταν είχα κάνει, την είχα δείξει στο Instagram, στα stories, μου στείλατε πάρα πολλές μηνύματα και μου είπατε ότι και σε εσάς δεν έκανε τίποτα. Σε αντίθεση με τις άλλες, γιατί έχει κυκλοφορήσει νομίζω 2-3 μάσκες αυτή τη σειρά. Κάποιες ορισμένες από εσάς τέλος πάντων μου είπατε ότι οι άλλες σας βόλεψαν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα πω στο κόπο να δοκιμάσω και τις άλλες, φοβάμαι πάρα πολύ την απογοήτευση. Όπως και να έχει, προσωπικά εμένα δεν με βόλεψε. Χωρίς φυσικά παρεξήγηση από οποιαδήποτε εταιρεία ακουστεί κάτι αρνητικό, μιλάω πάντα από προσωπική άποψη, δεν μπορούν να μας βολεύουν όλα και σε όλους το ίδιο. Θα συνεχίσω με μαλλιά και θα σας δείξω ένα προϊόν το οποίο μου κράτησε 1,5 χρόνο. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Αναφέρομαι στο S6 Shampoo, Silver Shampoo, το οποίο είναι από την εταιρεία Ecos Line. Το συγκεκριμένο λοιπόν προϊόν, από ό,τι βλέπεις, είναι σε μια μεγάλη συσκευασία. Έχει νομίζω και μικρότερη συσκευασία, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ αυτό το έχω προμηθευτεί από την κομμότριά μου, δηλαδή αυτή μου το παρήγγειλε. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να σας βρω link, ούτως ώστε να το ρίξετε μια ματιά. Όσες αντιμετωπίσετε πρόβλημα με κιτρινίλα, γενικά θέλετε να δώσετε ένα πιο ψυχρό silver tone στα μαλλιά σας, αυτό εδώ πέρα το προϊόν σας εγγυώμαι ότι θα σας κάνει τα μαλλιά πιο silver, δεν μπορείς να φανταστείς. Έχει πολύ έντονη χρωστική, σε σημείο που μπορεί το μαλλιό σου, ωραία, σε σημείο που μπορεί το μαλλί σου να γίνει από silver να πάει στο mauve, δηλαδή είναι τόσο έντονο. Γι' αυτό και θέλει την απειροελέγχιστη ποσότητα για να δουλέψει. Θέλει πολύ καλό μασάζ στη διάρκεια που θα κάνεις τα μαλλιά σου, προκειμένου να πάει παντού και να μην αφήσει έτσι τα σημαδάκια mauve σε κάποια σημεία και silver σε κάποια άλλα. Από τη στιγμή που είναι silver shampoo, λέει ότι είναι silver shampoo και κάνει όντως τη δουλειά στα μαλλιά σου silver, σημαίνει ότι είναι από μόνο του καλό. Πριν σταματήσω να μιλάω για αυτό το προϊόν, θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι το μοναδικό silver shampoo που αφήνει τα μαλλιά μου τόσο ενυδατωμένα και αφράτα, συγκριτικά πάντα με άλλα silver shampoo που έχω δοκιμάσει. Θέλω να το τονίσω αυτό που λέω, γιατί συνήθως τα silver shampoo, επειδή μάλλον έχουν και τις χρωστικές μέσα και δεν ισχυρίστηκε ποτέ κανένα ότι είναι ενυδατικό shampoo, έχουν την τάση τέλος πάντων να αφήνουν λίγο πιο ξηρά τα μαλλιά. Και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό τέλος πάντων, γιατί ήδη το ξανθό μαλλί από μόνο του, αν είναι λίγο φριζαρισμένο, λίγο ξηρό παραπάνω και γενικά να μην είναι πάρα πολύ υγιές, φαίνεται πάρα πολύ άσχημο. Σε αντίθεση με άλλα χρώματα μαλλιών που κάπως καμουφλάρεται λόγω χρώματος. Οπότε ναι, σίγουρα θα το ξαναγοράσω, πολύ καλή επένδυση και πολύ καλή αγορά. Θέλω να πω ευχαριστώ στην κομμότριά μου που μου το συνέστησε εξ αρχής και εγώ φυσικά πήγα και το πήρα. Νομίζω δεν έχω κάτι. Α, ναι. Έχω και ακόμα ένα προϊόν για τα μαλλιά το οποίο έχει γίνει δεύτερό μου χέρι.
και αναφέρομαι σε ένα dry shampoo. Είναι από την εταιρεία Batiste. Εγώ το συγκεκριμένο που έχω είναι το Bold and Enchanting Knotty. Είναι αυτό με τα χυλάκια εδώ πέρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν, παιδιά, είναι η λύση. Είναι το δεύτερο χέρι μιας μάνας, μιας κοπέλας γενικά που έχει μια πολύ δραστήρια ζωή και ίσως δεν προλαβαίνει να λούσει τα μαλλιά της πάρα πολύ συχνά. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει φυσικά το λούσιμο, προς Θεού. Μπορεί όμως να δώσει μια ανάσα, μια φρεσκάδα και μια παράταση στα μαλλιά σου για μια βαριά δύο μέρες. Αν θέλεις να πας κάπου και δεν έχεις προλάβει να λουστείς, αν έχεις πολύ λιπαρό μαλλί και δεν θέλεις να το λούζεις κάθε μέρα, γιατί να ξέρετε γενικά ότι από ό,τι έχω ακούσει τουλάχιστον, όσες έχετε λιπαρά μαλλιά, άμα τα λούζετε κάθε μέρα, εντείνεται το πρόβλημα της λιπαρότητας. Ένα τέτοιο λοιπόν προϊόν πιστεύω θα σας σώσει πάρα πολύ. Με ρωτάς λοιπόν άμα θα το πάρω. Σίγουρα θα το πάρω. Έχω τώρα ένα μικρό σε travel size το οποίο θα τελειώσω και αυτό και στη συνέχεια θα πάρω το κανονικό του. Είναι παιδιά λύση. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα επίσης, δεν γνωρίζω για τα άλλα, αλλά για το συγκεκριμένο έχω να σου πω ότι έχει τρομερά ωραίο άρωμα και το μαλλί σου μετά είναι σαν να έχεις λουστεί, σαν να είναι πάρα πολύ φρέσκο, είναι πάρα πολύ αφράτο, δεν καταλαβαίνεις σε καμία περίπτωση κάποιος ότι είσαι άλουστη και γενικά είναι ότι καλύτερο μπορώ να βάλω στο μαλλί μου σε μέρες που δεν προλαβαίνω να κάνω μπάνιο, σε μέρες που δεν προλαβαίνω γενικά να κάνω τίποτα, γιατί έχω ένα παιδί, ένα ζυζάνιο 3,5 μηνών και δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτό. Παντού, πάντα μαζί. Λοιπόν, έχω τελειώσει το προϊόν των μαλλιών. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα διάφορα πράγματα τα οποία έχω τελειώσει και θα ξεκινήσω με ένα primer το οποίο δεν ξέρω καν αν το ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα το αναφέρω γιατί το τελείωσα και έχω να σας πω εντυπώσεις. Πρόκειται για το Prime It από την εταιρεία Technique, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι illuminating, δηλαδή θα σου δώσει λάμψη. Όχι. Πολύ απλά πράγματα. Τώρα θα μου πεις γιατί το τελείωσα. Δεν είναι παιδιά καθόλου illuminating όπως το λέει, δηλαδή εγώ δεν αισθάνθηκα στιγμή ότι μου παρέχει τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά μιας λάμψης όπως βρίσκω και έχω σε άλλα primers μου που έχω κάνει και σχετικό βίντεο με τα καλύτερα primers και μέσα σε αυτά έχω συγκαταλέξει πάρα πολλά illuminating σε χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι και πάρα πολύ μικρή συσκευασία, θέλω να σου πω ότι το έχω χρησιμοποιήσει 10 φορές και ούτως ή άλλως τελείωσε. Είπα να το δοκιμάσω λίγο ακόμα και κάπως έτσι τελείωσε. Δεν θα το ξανά έπαιρνα σε καμία περίπτωση, παρόλο που είναι πάρα πολύ οικονομικό. Δεν μπορώ να πω ότι μου έκανε τη δουλειά που ήθελα. Δεν ξέρω καν αν κυκλοφορεί ακόμα στην αγορά. Ήταν κάτι το οποίο μου ήταν σχετικά αδιάφορο. Έχω δύο κονσιλέρ στα οποία. Θα δείτε ότι έχουν μέσα προϊόν. Ο λόγος που έχουν μέσα προϊόν είναι γιατί πρόσφατα πέταξα αυτά που είχαν τελειώσει και ήδη αρχίζουν και τελειώνουν και αυτά. Είναι δηλαδή στη μέση και τα δύο. Το πρώτο που έχω να σας δείξω είναι το Camouflage από την Essence. Το συγκεκριμένο είναι το Waterproof. Έχει και ένα ενυδατικό. Επίσης μου είναι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Με βόλεψε πιο πολύ το Waterproof. Είναι ένα προϊόν το οποίο θα λύσει τα χέρια σου αν θέλεις ένα υψηλής κάλυψης concealer. Το συγκεκριμένο μάλιστα είναι και αρκετά matte, επομένως θα βολέψει πάρα πολύ γενικά λιπαρά δέρματα. Κάθεται πάρα πολύ ωραία, πολύ ευχάριστα, μπαίνει ελάχιστα στις γραμμές και το λέω αυτό γιατί σταμάτησα πλέον και σταματάω να λέω ότι δεν μπαίνει καθόλου στις γραμμές, γιατί κάτι τέτοιο παιδιά νομίζω ότι δεν ισχύει. Δηλαδή όσο θαυματουργό και να είναι ένα concealer και μια setting powder, μπορείς να ελαχιστοποιήσεις το εφέ των σπασμένων γραμμών κάτω από τα μάτια και γενικά στις περιοχές, αλλά επειδή κάνουμε εκφράσεις και είμαστε άνθρωποι και χαμογελάμε και κάνουμε διάφορα, κάποια στιγμή αργά γρήγορα θα μπει το προϊόν στις γραμμές και θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όντως προϊόντα τα οποία αυτό το πράγμα και το κάνουν να φαίνεται πιο ήπιο και παρατείνουν αυτή την κακή τέλος πάντων εμφάνιση. Ένα από αυτά είναι και αυτό το καμουφλάζ. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Έχει επίσης μια εκπληκτικά πολύ ωραία λευκή απόχρωση για τα δικά μου τα γούστα. Δηλαδή, πέρα από κάλυψη, μου δίνει και φωτεινότητα. Επομένως, τι καλύτερο. Είναι λοιπόν η δεύτερη συσκευασία και αυτή είναι λίγο προς το τέλος. Πάρα πολύ ωραία επιλογή, πάρα πολύ οικονομικό. Σας προτείνω να το δοκιμάσετε. Πιστεύω ότι θα σας ευχαριστήσει πάρα μα πάρα πολύ. Περνάω τώρα στο δεύτερο κονσίλερ, το οποίο επίσης το έχω φτάσει στη μέση. Δεν θέλω να το παραδεχτώ γιατί ήταν το αγαπημένο μου, αλλά έχει αλλάξει λίγο το δέρμα μου μετά την εγκυμοσύνη, δεν ξέρω. Και σταμάτησε τέλος πάντων να μου ταιριάζει τόσο πολύ. Αναφέρομαι στο Conceal and Define από Makeup Revolution
Τα έπαιρνα 4-4 από το αγγλικό. 4-4. Είναι και αυτό πάρα πολύ mat. Έχει ισχυριστεί από πάρα πολύ κόσμο ότι μοιάζει πάρα πολύ στο tarp shape tape. Κάτι το οποίο δεν μπορώ να το διασταυρώσω ή να το επιβεβαιώσω ή να το διαψεύσω, διότι δεν το έχω. Είναι πάρα πολύ καλυπτικό, είναι παχύρευστο σχετικά. Έχει πολύ ωραίο blending με το σουγκαράκι. Στεγνώνει βέβαια αρκετά γρήγορα, οπότε θέλει σχετικά γρήγορη τοποθέτηση προϊόντος. Δεν είναι από αυτά τα οποία μπορείς σε λίγο να ξενιάσεις, να τα αφήσεις να κάτσουν και μετά να πας από πάνω να κάνεις τη δουλειά, να κάνεις το blending τέλος πάντων. Θέλει γρήγορη εφαρμογή. Ενώ λοιπόν ήμουν πάρα πολύ πιστή φαν σε αυτό το προϊόν και το χρησιμοποιούσα πολύ συστηματικά, κάπου στην εγκυμοσύνη μου στον 8ο μήνα, όταν βαφόμουν τέλος πάντων, χρησιμοποιούσα αυτό και κάτι δεν μου άρεσε στον τρόπο που στέκεται στο πρόσωπό μου. Τέλος παντών, εν ολίγη, σταμάτησε να με βολεύει, άρχισε να εμφανίζω πολύ έντονες γραμμές, ίσως από το πρίξιμο, ίσως από την κατακράτηση υγρών. Ακόμα έχω πρισμένο πρόσωπο και έχω βάλει και κιλά, παιδιά, πάρα πολλά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν θα θέλω να το αναφέρω γιατί θα τελειώσουμε το βίντεο με ένα πακέτο αντικαταθλιπτικά δίπλα και πολλά πολλά κλάματα. Οπότε θα αφήσουμε στην άκρη τα κιλά μου και θα σας πω ότι δεν σταμάτησε τέλος παντών να με βολεύει. Οπότε μόλις τελειώσω και αυτό, θα σταματήσω εντελώς να το αγοράζω. Περνάω σε προϊόν για φρύδια, ένα και μοναδικό. Και αναφέρομαι σε ένα brow gel από την εταιρεία Essence, είναι το Make Me Brow, μια εξαιρετικά μικρή συσκευασία, νομίζω ότι είναι το τρίτο που τελειώνω και είναι, παιδιά, ό,τι καλύτερο στην τιμή αυτή. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς τη τιμή του τώρα, αλλά είναι κάτω από 5 ευρώ σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει τις τριχούλες, εγώ έχω και πολύ λίγη τρίχα βέβαια στα φρύδια μου, αλλά αυτές τις λίγες τρίχες, άμα θέλω να τις δαμάσω, τις κάνει πολύ καλά. Κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Συγκεκριμένα βγαίνει νομίζω σε δύο χρώματα, το ανοιχτό και το πιο σκούρο. Εγώ φυσικά έχω το ανοιχτό, είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Και αν θέλεις να ξεκινήσεις έτσι να δοκιμάσεις κάτι σε brow gel, δεν θέλεις να δώσεις πάρα πολλά λεφτά, θέλεις να πειραματιστείς, είναι πιστεύω το κατάλληλο, σίγουρα θα πάω να το πάρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Με έχει βγάλει από κακά φρύδια πάρα πολλές φορές. Γιατί έτσι λίγο άμα σηκώσει τις τριχούλες μου, ακόμα και τα δικά μου τα φρύδια που είναι σχεδόν εντελώς ζωγραφιστά, μου τα κάνει πάρα πολύ πιο φυσικά. Περνάω τώρα σε μάσκαρα. Τρεις μάσκαρα. Από πού να πρωτοξεκινήσω? Θα ξεκινήσω βασικά από την πολύ αγαπημένη μου. Παίζει να είναι η πέμπτη που έχω πάρει. Η έκτη. Έχω χάσει το μέτρημα. Αναφέρομαι στη Lash Princess της Essence, τη Mauve, η οποία είναι η Sculpted Volume Μάσκαρα. Έχει ένα υπέροχο σπούλι, είναι αυτό εδώ, έχει αυτή την καμπύλη που αγκαλιάζει εξαιρετικά τις βλεφαρίδες γιατί κάνει λίγο τη μίμηση του ματιού τέλος πάντων, του σχήματος του ματιού. Κάθε φορά που με ρωτάτε στο Instagram τι μάσκαρα φοράω, να μην πω κάθε φορά, το 99% φοράω αυτή τη μάσκαρα, είναι ό,τι καλύτερο έχω φορέσει στη ζωή μου. Και ειδικά στη τιμή που είναι, ούτε το παπά να μην το πεις. Είναι στα 4 ευρώ, κάπου εκεί, παραπάνω δεν νομίζω να είναι. Είναι, παιδιά, θαύμα, θαύμα. Είναι όντως μια μάσκαρα η οποία σου δίνει όγκο, κάνει τις βλεφαρίδες σου τόσο fluffy, τόσο παχές, που νομίζει ο άλλος ότι έχεις βάλει μια διακριτική ψεύτικη βλεφαρίδα. Είναι έτσι ακριβώς το εφέ. Και σε μένα, επειδή βάζω και πάρα πολλές τρώσεις, μου τις κάνει και πάρα πολύ μακριές, αφήνει δηλαδή προϊόν, έτσι λίγο επεκτείνεται η τρίχα. Είναι, παιδιά, όνειρο. Όνειρο, όνειρο. Προφανώς θα πάω να την πάρω κι εγώ. Πρέπει να πάω βασικά μια βόλτα στο Photo Center, γιατί από ό,τι βλέπω, πολλά από τα Essence μου προϊόντα έχουν τελειώσει. Και περνάω σε μια δεύτερη μάσκαρα, η οποία είναι από την εταιρεία NYX, η Worth the Hype. Είναι η μάσκαρα που φοράω σήμερα. Παρόλο που έχει τελειώσει, ευτυχώς το Advent Calendar, το χριστουγεννιάτικο τέλος πάντων κουτάκι της NYX, είχε μέσα μια Worth the Hype και πάρα πολύ χάρηκα γιατί είναι από τις καλύτερες μάσκαρα που υπάρχουν εκεί έξω. Είναι αυτή που φοράω λοιπόν σήμερα. Βέβαια το φως είναι χάλια, είμαι και αρκετά μακριά, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε γενικά τη μάσκαρα, πώς φαίνεται το μάτι μου, δεν φοράω ψεύτικη βλεφαρίδα. Όχι πώς νομίζετε ότι φοράω ψεύτικη βλεφαρίδα, αλλά τέλος πάντων. Θα σας δείξω λίγο και από αυτό το σπούλι. Έχει ένα πάρα πολύ κλασικό σπούλι, επιτέλους. Είναι τρίχινο, δεν είναι πλαστικό. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κάνει τρομερό όγκο επίσης στις βλεφαρίδες. Δεν τις κάνει πολύ μακριές όπως τις Essence, αλλά ο όγκος που δίνει είναι ό,τι καλύτερο. Φαίνονται και αυτές οι τσιφλάφι, φαίνονται γεμάτες και είναι πολύ έντονο μαύρο το χρώμα και πραγματικά δίνει ζωντάνιο στο μάτι. Περνάω στην τελευταία μάσκαρα, η οποία είναι από την εταιρεία Maybelline και αναφέρομαι στην Illegal Length. Αυτή λοιπόν η μάσκαρα, με ένα πολύ παράξενο σχήμα,
Έχει επίσης τρίχινο βουρτσάκι, μόνο που αυτή τη φορά είναι αρκετά πιο αραιές οι τριχούλες του. Αυτό που κάνει είναι, καμία σχέση με τον όγκο, κάνει καθαρά δουλειά στο μάκρο, στο μήκος της λεφαρίδας. Της πάει στο Θεό, μπορείς να πετάξεις άνετα άμα βάλεις 3-4 τρώσεις, δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο καλή είναι. Αναφέρει ότι έχει μικροίνες, βασικά γράφει ότι είναι fiber extensions. Τώρα δεν ξέρω αν έχει μικροίνες, γιατί δεν έχω αντιληφθεί ας πούμε κομματάκια μέσα, αλλά όντως όταν κάνεις εφαρμή. Γεια σας. Καληνύχτα! Εφαρμογή στις βλεφαρίδες, καταλαβαίνεις ότι κάνει μια ψεύτικη, εικονική, μια πολύ καλή τέλος πάντων προέκταση, επέκταση, όπως θες πες το, και φαίνονται οι βλεφαρίδες σου τεράστιες. Εσύ βλέπεις το επόμενο καρέ, για μένα έχει περάσει μια ώρα προσπαθώντας να βρω λύση για το φως, γιατί έξω, πραγματικά ποιος με έχει ματιάσει, έχει ξεκινήσει να βρέχει τρομερά και είναι σκοτάδι. Είναι σκοτάδι και είναι αυτή τη στιγμή μία η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, ελπίζω ο φωτισμός να είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή. Και συγγνώμη για το πόσο unprofessional είναι όλα σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι, παιδιά. Πραγματικά. Θα συνεχίσω λοιπόν τώρα με τα προϊόντα. Αν και μου κόπηκε ο ερμός, νευρίασα πάρα πολύ με το πόσο σκοτεινά είναι και όλη αυτή η διαδικασία που έπρεπε να κάνω. Θα περάσω λοιπόν σε μια πούδρα, την οποία δεν το πίστευω ότι τελείωσε. Νόμιζα ότι είχε χαλάσει ουσιαστικά και την έκανα τέλος πάντων έτσι και δεν έβγαινε προϊόν στο καπάκι. Και λέω, μάλλον έχει χαλάσει και την ανοίγω και συνειδητοποιώ ότι έχει τελειώσει. Και λέω, δεν το πιστεύω. Πόσο γρήγορα τελείωσε. Θα μου πεις, δεν τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά άμα τη χρησιμοποιείς σχεδόν κάθε μέρα, τι περιμένεις. Anyway, αναφέρομαι στην πούδρα Lili Lolo, ελπίζω να μην σκοτώνω το όνομα. Η Translucent Silk πούδρα είναι σε ελεύθερη μορφή και πρόκειται για μια πούδρα που αυτό που λέει Translucent Silk το εννοεί. Αφήνει μια μεταξένια υφή στην επιδερμίδα. Θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω τι ακριβώς κάνει. Είναι ουσιαστικά ένα ήπιο highlighter, κάπως έτσι μπορώ να το περιγράψω. Έχει μια τρομερά πολύ ωραία απόχρωση για να μπορέσει να φωτίσει σημεία που θέλεις. Για μια πάρα πολύ σκουρόχρωμη επιδερμίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ήπιο highlighter. Στη δική μου περίπτωση δίνει ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλω από μια πούδρα. Να έχω τη σταθερότητα της βάσης μου, δηλαδή να μην νιώθω ότι κολλάω, ότι πάει να λιώσει το μακιγιάζ, άρα να είναι matte η επιδερμίδα μου. Όμως το αποτέλεσμα να μην φαίνεται πουδρένιο, στεγνό, να φαίνεται σαν να είμαι λαμπερή και έτσι μπουμπούκα. Αν ακούτε στο background κάτι, είναι η βροχή, γιατί σε λίγο από ό,τι βλέπω θα πλημμυρίσουμε, Χριστέ μου, τι γίνεται έξω. Η συγκεκριμένη λοιπόν πούδρα, παιδιά, είναι ο παράδοσος της κοπέλας που αγαπάει γενικά τις λάμψεις, αλλά όχι στην υπερβολή. Όχι σαν να φαίνεται ότι έχεις βάλει 30 κιλά highlighter και πού πας έτσι μαρή. Και καταλήγω σε τρία setting spray γενικά, τα οποία θέλω να μιλήσω με λίγα λόγια το καθένα. Θα ξεκινήσω με αυτό το οποίο δεν ξέρω καν αν υπάρχει ακόμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα το αναφέρω. Είναι της Maybelline το Dream Satin Mist. Αναφέρω ότι είναι Luminous Setting Mist. Δηλαδή θα αφήσει τη λάμψη, θα αφήσει τέλος πάντων μια πιο λαμπερή όψη. Δεν είναι mattifying, τέλος πάντων spray. Δεν μπορώ να πω ότι άφησε ιδιαίτερη λάμψη, δεν μπορώ να πω ότι έκανε κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα δεν θα το ξανά έπαιρνα, σίγουρα δεν θα το ήθελα στη συλλογή μου. Είναι μια χαρά για να το βάλεις έτσι σαν spray, αλλά δεν είναι από αυτά τα spray που καταλαβαίνεις ιδιαίτερα κάτι ότι κάνουν. Όταν αναφέρεις ότι είσαι illuminating, περιμένει ο άλλος να δει illumination στην επιδερμίδα του. Όχι, παιδιά, ούτε καν. Οπότε ούτε μάτω ούτε illuminating, ένα απλό setting spray, δεν θα το ξανά έπαιρνα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Περνάω σε ένα προϊόν το οποίο έχει βρωμίσει από τα χέρια μου την ώρα που βάφαμε. Είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει τώρα μέσα, έχω βάλει λίγο ροδόνερο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που λειτουργεί το σπρέι του. Είναι πολύ ομοιόμορφο. Αχ, παιδιά, το ροδόνερο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Τέλος πάντων, πριν τοποθετήσω ροδόνερο, φυσικά υπήρχε μέσα το προϊόν το ίδιο. Είναι το facial spray από Mario Badescu, το οποίο περιέχει μέσα αλόε, βότανα και ροδόνερο. Και το χρώμα του κανονικά είναι ροζ. Δεν είναι απαραίτητο να βάφεσαι για να το χρησιμοποιείς. Είναι ένα σπρέι το οποίο μπορείς να το έχεις στη τσάντα σου, μπορείς να το παίρνεις μαζί σου διακοπές, μπορείς να το έχεις στο σπίτι σου και ανά πάσα στιγμή όταν νιώθεις ότι θέλεις μια ενυδάτωση, μια αναζωγόνηση, μια φρεσκάδα ή αν θέλεις να ανανεώσεις το μακιγιάζ σου, βάζεις δύο φυσίτ από αυτό το πράγμα. Είναι θαυματουργό. Προτείνω να το χρησιμοποιείς αφού έχεις βάλει από πάνω πολύ πούδρα, για να τα φέρει λίγο στην ισορροπία τα πράγματα. Και εδώ περνάω στο δεύτερο σκέλος, αυτό που ήθελα να πω. Εγώ κυριολεκτικά το έλειωσα σε αυτό το κομμάτι ακριβώς. Δηλαδή,
βάζω foundation, βάζω μετά πούδρα και επειδή νιώθω ότι είναι λίγο πολύ πουδρένιο το πρόσωπό μου, τσουκ, πετάω εδώ πέρα 2-3 ψιτσιτ και πραγματικά μετά το μακιγιάζ μου γίνεται ένα. Δεν υπάρχουν στρώσεις. Πάει το προϊόν αυτό, μπαίνει η σχολή, δεν ξέρω τι σκατά κάνει πραγματικά και μετά το πρόσωπο είναι ενιαίο, ομοιόμορφο, έχει δέσει την πούδρα με το foundation ουσιαστικά και το έχει αφήσει άψεγα, δηλαδή στο τέλειο αποτέλεσμα, τέλειο. Πεθάνω. Να πω κάτι άλλο, δεν χρειάζεται. Ορκίζομαι σε αυτό το προϊόν, Μάρια Μπαντέσκου, του The Rescue. Πού τα βρίσκεις, Μάρια, πού τα βρίσκεις. Και περνάω εσύ ως το τελευταίο προϊόν, δεν ξέρω καν πόση ώρα μιλάω, δεν ξέρω καν πόση ώρα θα έχει βγει αυτό το βίντεο. Αναφέρομαι σε ένα προϊόν το οποίο έχει άλλη μία εφαρμογή. Άντε, δεν το λες empty, το λες παρολίγον empty. Και μιλάω για το Milani Make It Last. Είναι όντως ένα σπρέι το οποίο το βάζεις και παρατείνει τη διάρκεια του μακιγιά σου. Άντε να μην είμαι υπερβολική, αρκετές ώρες παραπάνω από ότι να μην το έβαζες. Κάθε φορά που έχω βάλει αυτό εδώ πέρα το setting spray, αφού έχω ολοκληρώσει το μακιγιάζ μου, γυρνάω στο σπίτι ή είμαι μέσα στο σπίτι και το βλέπω το μακιγιάζ μου μετά από πάρα πολλές ώρες και καταλαβαίνω ότι έχει κάνει τη δουλειά του πολύ σωστά, δεν έχει κουνηθεί τίποτα, οι σκιές είναι πάρα πολύ καλές στα μάτια μου, το foundation δεν έχει φύγει από τα γνωστά σημεία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Εκπληκτικό! Αν είσαι άνθρωπος ο οποίος φοράει πολύ ώρα το μακιγιάζ του, έχεις μια πιο δραστήρια ζωή και θέλεις, δουλεύεις πάρα πολλές ώρες ή μετά τη δουλειά θέλεις να πας να βγεις και θέλεις το μακιγιά σου να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, Milani Make It Last και θα σωθείς. Αυτά. Κάπου εδώ έχει τελειώσει αυτό το βίντεο, θέλω πάρα πολύ να μου πείτε τι έχετε τελειώσει τελευταία, τι θα αγοράσετε, τι όχι, από αυτά τέλος πάντων που σας έχουν τελειώσει. Θα τα πούμε λοιπόν κάτω στα σχόλια. Ζητώ συγγνώμη για την ασυνέπειά μου στα βίντεο, αλλά οι απαιτήσεις πλέον είναι πάρα πολλές με το μωρό. Και τώρα γράφω αυτό το βίντεο γιατί έχει έρθει η μητέρα μου και την προσέχει μέσα. Οπότε ναι, θα υπάρχει αρκετή ασυνέπεια σε αυτό το κανάλι. Όσοι μείνετε καλώς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι θέλετε να αποχωρήσετε πάλι καλώς, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτά. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα σε νέο βίντεο. Θα χαρώ πάρα πολύ λοιπόν να τα πούμε κάτω στα σχόλια. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, φίλα, και πολλά.